Σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, όπως πάντα δηλαδή. Αποφάσισα να παίξω την πρώτη release που βγήκε ποτέ στο Minecraft, την 1.0. Γιατί έτσι αποφάσισα να παίξω την πρώτη έκδοση του Minecraft. Άμα θέλετε να κάνω κι άλλα τέτοια είδους βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι, για να μην χάνετε επίσης καινούργια βίντεο που ανεβάζω. Και τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε λίγο νοσταλγικό Minecraft. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε εδώ στο μενού του Minecraft και εδώ κάτω λέει Minecraft 1.0.0 και σήμερα αποφάσισα να φτιάξω έναν κόσμο και γενικά να επιζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, το loading screen είναι εντελώς διαφορετικό. Μου θυμίζει αυτές τις παλιές εκδόσεις του Minecraft Pocket Edition, για όσους το θυμούνται ακόμα, αυτό το legendary παιχνίδι έχω να πω. Και εδώ πέρα, ναι, είμαστε στο Minecraft. Τα textures είναι πολύ, μα πολύ πιο διαφορετικά. Μου θυμίζει αυτό το χρώμα που ήταν στις beta και αλφα εκδόσεις του Minecraft, απλά λίγο πιο ανανεωμένο. Δεν μπορείς να κάνεις sprint, ξέρω εγώ, με το control, πρέπει να πατήσεις διπλό W και επίσης ο χαρακτήρας είναι έτσι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Για ας ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, σπάζοντας ένα δέντρο. Η ήχη πραγματικά είναι διαφορετική. Okay, για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν είδη ξύλου και απλά το ξύλο λέγεται σκέτο wood. Και τα planks λέγονται, ξέρω εγώ, σχετικά wooden planks. Φτιάξουμε εδώ ένα σπαθάκι, ένα πικαξάκι και ένα αξάκι. Και για να σκοτώσουμε ένα πρόβατο να δούμε πώς είναι. Okay, σου δίνει μόνο μαλλί για κάποιο λόγο. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε φαγητό. Χιονάκης. Δηλαδή ακόμα και αν σπάσεις το birch, θα είναι αλλιώς. Ω, πάρε μπρο, ακραίο. Okay, βρήκαμε κάποια ζώα τώρα, ελπίζω να μας δώσουν φαγητό. Η κότα. Okay, μας έδωσε ένα ομό κοτόπουλο. Okay, πρέπει να φτιάξω ένα furnace, διότι σε λίγο δεν θα μπορώ να σπριντάρω. Ναι, έτσι θα αρχίσουμε το mine, παιδιά. Και πήραμε το πρώτο μας κόμπλιστον. Okay, και βρήκαμε και λίγο coal. Γι' αυτό τώρα βάζουμε το crafting table εδώ πέρα. Φτιάχνουμε ένα furnace και boom! Έχουμε ένα κρεβάτι. Ένα ωραίο, όμορφο, κόκκινο κρεβάτι. Δεν ξέρω. Και για να φάμε την πρώτη μας χοιρινή μπριζόλα. Νομίζω τίποτα άλλο δεν άλλαξε. Okay, πήραμε flint, nice. Θα κάνουμε λίγο mine το coal με το wooden pickaxe. Αν και δεν είναι τόσο efficient, αλλά δεν πειράζει. Παίρνουμε τα πράγματα μας από εδώ και πάμε πάνω, έτσι ώστε να φτιάξουμε το πρώτο μας mini base. Εν τω μεταξύ, το texture εδώ στο grass τι φάση. Έχει μερικά sugar gains εδώ πέρα, στα πάρουμε. Και σε λίγο θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το base μας. Πάμε να σπάσουμε λίγα ακόμα δέντρα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το πρώτο μας σπιτάκι, υποθέτω. Ας βάλουμε το κρεβάτι εδώ πέρα και ας κοιμηθούμε. Wow. Και άλλη μια μέρα ξημέρωσε στον κόσμο του Minecraft. Αυτό θα είναι ένα big ass δέντρο. Λοιπόν, το base μας θα το φτιάξουμε κάπου εδώ πέρα. Θα είναι 1, 2, 3, 1, 2, άλλο ένα εδώ, 1, 2, άλλο ένα εδώ, μετά εδώ. Μετά εδώ, μετά εδώ, μετά εδώ. Τώρα το υπόλοιπο ξύλο απλά το κάνουμε σε planks. Εδώ θα βάλουμε το crafting table και εδώ το κρεβάτι. Και ας συνεχίσουμε με την κατασκευή του σπιτιού. Και ας φτιάξουμε και μια πόρτα. Α, ωραία! Το καλό με αυτή την έκδοση είναι ότι όταν πας να φτιάξεις μια πόρτα δεν σου δίνει τρεις και αντιθέτως σου δίνει μία. Που αυτό για μένα μου αρέσει. Δεν ξέρω γιατί. Μπορείς να φτιάξεις pressure plate. Oh, μπορείς. Okay. Το βάλουμε εδώ πέρα. Έτσι ώστε να ανοίγει αυτόματα η πόρτα και να κλείνει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έρχεσαι εδώ πέρα. Έτσι συνήθως εγώ το κάνω όταν φτιάχνω σπίτια. Αλλά ναι, δεν μας φτάνει καθόλου wood. Γι' αυτό πάμε να σπάσουμε μερικά δέντρα ακόμα και να συνεχίσουμε με την κατασκευή. Επίσης θα σπάσω και λίγη άμμο για τα παράθυρα. 2000 years later. Λοιπόν, σπάσαμε μερικά δέντρα ακόμα. Εσύ τι γυρεύεις εδώ πέρα, ρε? Εγώ είμαι ο νόμος. Εγώ είμαι ο νόμος, μαλάκα. Και θα φτιάξω δύο large chest, τα οποία αποτελούνται από 4 κανονικά chest. Εδώ πέρα και εδώ πέρα. Θα βάλω το furnace εδώ πέρα. Φτιάξω μερικά sticks για να έχω και torches. Και το υπόλοιπο ξύλο που μας έχει μείνει θα το κάνουμε σε planks. Και θα το κάνουμε σε... πώς λέγονται αυτά? Σε stairs. Δεν ξέρω γιατί κόλλησα. Επίσης θέλω να δω πόση άμμο χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε 1, 2, 3, 4, 8. Θα σπάσω 16 blocks από άμμο, έτσι ώστε να τα κάνουμε σε παράθυρα. Και όπα, ένα αυγό. Μόλις έκανε despawn όμως. Και στα βάλουμε να ψήνονται.
Σάντ εδώ πέρα και Wooden Planks εδώ πέρα. Κοιμόμαστε και συνεχίζουμε με τα stairs. Okay, άμα προσπαθείς να βάλεις δηλαδή ένα stair εδώ πέρα, θα βγει έτσι. Wow. Okay, τελικά χρειαστήκαμε πολύ λιγότερα stairs από ό,τι θέλαμε. Επίσης είναι παράξενο που όταν βάζεις τις slabs σε αυτή τη version πρέπει αναγκαστικά να δείξεις κάνεις mine με το pickaxe και όχι με το axe. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν βγάζει καθόλου νόημα. Και θα είναι έτσι πάνω, αλλά αυτό δεν με πολύ νοιάζει. Βάζουμε τα παράθυρα. Βάζουμε τα παράθυρα εδώ. Και... Μπούμ! Τελειώσαμε με το σπίτι! Οπότε ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γενικά κάναμε αρκετά πράγματα σε αυτό το βίντεο, φτιάξαμε ένα ολόκληρο, ας το πούμε, σπιτάκι. Άμα σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας φυσικά. Να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε να συνεχίσω να παίζω σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την έκδοση. Και φυσικά να το κάνεις και ένα share, γιατί ποιος άλλος θέλει να σας το κάνει αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια σας.